Του κ. Ντινόπουλου, βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός και αρχινάει και παίρνει το μέρος και τις αποστάσεις ότι ο επανέλεγχος δεν πρέπει να γίνει. Και έχουμε και χθεσινή ανακοίνωση της ΚΕΔΕ της παλιάς, αυτή που αλλάζει, η οποία, κοιτάξτε, είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, η οποία μέχρι πριν ένα μήνα έλεγε ότι πρέπει να γίνει ο επανέλεγχος και βγάζει χθες ομόφωνη απόφαση και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, ο επανέλεγχος δεν είναι σωστός, πρέπει να δούμε τι λέει η κυβέρνηση και πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους που πάνε για απολύσεις. Αυτό σημαίνει, γιατί το είπα αυτό. Έχουμε τις δηλώσεις του κ. Τζιτζι Κώστα. Υπάρχει λοιπόν μια περιραίως ατμόσφαιρα ότι καταλαβαίνουν πάρα πολύ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Εμείς το λέγαμε λίγο πιο μπροστά και δικαιωθήκαμε και σε αυτό εδώ πέρα. Mm-hmm. Το τρίτο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι γίνεται τώρα μια διαπραγμάτευση. Ακούστε να δείτε τώρα. Εκτός από το σκηνικό που είπαν προηγουμένως, δηλαδή μια διαπραγμάτευση, η οποία πρώτον δεν είναι διαπραγμάτευση, αλλά χάνει πια και τη σοβαρότητά της η κυβέρνηση, τι έχουμε στη διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, να συζητηθούν αυτές τα προαπαιτούμενα της Τρόικα για ομαδικές απολύσεις, για lockout, για ενώσεις συνταξιοδοτικών ταμείων, παραδείγματος χάρη. Δεν πρέπει να γίνουν οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν. Τα 1000 προαπαιτούμενα τα οποία δεν τα έχετε ολοκληρώσει, δεν τους πιέζει Τρόικα. Θα τα έχει αποκρούσει η κυβέρνηση. Και φτιάχνετε ένα σκηνικό, μα να την πατάμε για εκατοστή φορά, ένα θεατρικό σκηνικό, το ότι θα γίνει διαπραγμάτευση, θα το πουλήσουμε τσαμπουκά. Εσείς δεν συζητάτε με την Τρόικα. Μιλάω για την κυβέρνηση. Γιατί αν σας ευνηδιάσει η κυβέρνηση, σας πάει τον Νοέμβριο σε εκλογές. Όχι ευνηδιασμός, εγώ σας λέω, που συζητάμε. Εγώ σας λέω τις κερδίζεις στις εκλογές. Δεν θα συζητήσετε με την Τρόικα. Θα συζητήσουμε. Επομένως, τι λέμε, κύριε Πουλάκη, τώρα. Μην λέμε αόριστα πράγματα. Μα δεν είπα. Είπα ότι δεν κάνει διαπραγμάτευση η κυβέρνηση. Εντάξει, ώρα θα κάνετε εσείς καλύτερη. Θα συζητήσετε πάντως. Θα κάνουμε πρώτα απ' όλα διαπραγμάτευση, διότι θεατρικά παιχνίδια θα κάτσετε λοιπόν με τον Τόμψεν, με τον Μαζούς και με τον Μάρκο στο τραπέζι στο Υπουργείο Οικονομικών και θα κουβεντιάσετε. Ακούστε. Δεν θα κάνουμε με αυτούς. Με ποιους θα κάνετε. Θα κάνουμε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ακούστε να δείτε. Θα κάνουμε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και γράφτε το αυτό. Το δεύτερο λοιπόν, επειδή ακούστηκε και ότι εμείς αλλάζουμε τις απόψεις και τέτοια. Λοιπόν, στη ΔΕΘ λοιπόν η ομιλία του κύριου Τσίπρα είπε τη βασική μας πρόταση, την πολιτική. Πρώτα, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Μονομερός. Δεύτερο, μέσα από την μονομερός. Τη διαπραγμάτευση. Μέσα από τη διαπραγμάτευση. Και άμα σου πει άλλος όχι. Πάει το μονομερός. Έχουμε. Μισό λεπτό. Ακούστε. Το θέλω να ξέρω. Και άμα σου πει άλλος όχι. Την επόμενη γραμμή. Ίσως και πρέπει να μας πει. Ακούστε. Όπως πρέπει να πει τον κύριο Άσμουσεν. Να μας πει όχι. Στις προτινόμενες φωτογραφίες τι κάνεις. Θα το κάνεις μόνος σου. Γι' αυτό ρωτώ λοιπόν και εσάς. Μετά τη συνάντηση με τον κύριο Άσμουσεν. Άλλαξε μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Άσμουσεν. Αλλά θέλω να το ξέρουμε αυτό. Σε αυτό έχουμε απαντήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χώρου, ρήτρα ανάπτυξης. Και από εκεί και πέρα, μορατόριουμ για ένα χρονικό διάστημα για αναπτυξιακή. Ακούστε. Αυτά έχουν ξαναγίνει πρώτον και στη φαρέτρα μας. Έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ακούστε να δείτε. Αν θεωρήσουμε ειλικρινά και πολύ πώς σας λέω. Δεν καταλαβαίνω όλη αυτή τη συζήτηση. Παγώνια, αποσύρεται. Η ερώτησή σας. Να είναι σαφές. Η ερώτησή σας και για το παγώνια, αν θέλετε, μπορώ να σας απαντήσω. Ακούστε να δείτε. Η ερώτησή σας, ξέρετε, σε λανθάνουσα, αν θέλετε, κατάσταση, κρύβει ότι αυτό εδώ πέρα είναι μονόδρομος. Όχι. Το ανάποδο. Και επειδή σας λέω λοιπόν ότι ανάποδο δεν είναι μονόδρομος, πρέπει να ακούσετε στη την διαπραγμάτευση έχουμε όλα τα επιχειρήματα, ο Νότος, έχουν αρχίσει οικονομολόγοι, Ινστιτούτα, χώρες του Νότου, οι οποίες να λένε θα ότι δεν θεωρίες, μπορούν. Κύριε Πουλάκη, με επιτρέπετε λίγο. Επειδή ακριβώς εγώ δεν πιστεύω στους μονοδρόμους, εγώ θεωρώ ότι αν δεν ξεκαθαρίσετε την άποψη τι γίνεται μετά την ιστορία της μη διαγραφής, οδηγείτε στην αντίληψη του μονόδρομου. Εσείς οδηγείτε στην αντίληψη του μονόδρομου. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσετε τις εναλλακτικές που έχει μια πολιτική δύναμη. Θα πετύχουμε, διότι όλοι στη χειροφή. Κύριε Πουλάκη, μην απαντήσετε. Πάμε σε διάλειμμα, κύριοι. Όπως είμαστε. Κύριοι, παρακαλώ. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Διάλειμμα για να σας έχετε.